Το κτίριο είναι σε κατάσταση κατάρρευσης. Είναι μολυσματικός χώρος. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση του δικαστικού μέγαρου είναι άθλια. Εξωτερικά φθαρμένα κουφώματα, κατεστραμμένες υδροροές και στους τοίχους συνθήματα επί παντός επιστητού. Εσωτερικά η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Βρωμικοί τοίχοι σε κακά χάλια που ξεφλουδίζουν από την υγρασία. Άχρηστα αντικείμενα και σκουπίδια παρατημένα σε κάποια γωνιά. Σπασμένες ντουλάπες, καμένες λάμπες. Εικόνες ντροπής στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Το κτίριο είναι σε κατάσταση κατάρρευσης. Δεν νομίζω ότι το βλέπετε και μόνοι σας. Εδώ αριστερά δεν υπάρχει φως, δεν μπορούμε να δούμε, ας πούμε, να διαβάσουμε αν έχει εκδοθεί και πότε έχει εκδοθεί μία απόφαση. Στεπορείται ο κόσμος, οι δικαστές, σε συνθήκες όχι ανθρώπινες και πρέπει να τρέπεται ο καθένας που να λέει ότι είναι Έλληνας και μπαίνει σε αυτόν τον χώρο να δικάσει και να απονεμηθεί δικαιοσύνη κάτω από τέτοιες συνθήκες. Εντελώς απαράδεκτες. Είναι λίγο ακατάστατα εδώ. Τουαλέτες άλλης εποχής, φθαρμένα υδραυλικά, σπασμένες πόρτες, εστία μόλυνσης για όποιον τολμήσει να τις χρησιμοποιήσει. Σε ώρα αιχμής, στη δυσοσμία αντιλαμβάνεται κανείς μόλις πατήσει το πόδι του στο κατόφλι των δικαστηρίων. Είναι μολυσματικός χώρος, δεν είναι χώρος για να πάει ένας άνθρωπος. Τώρα τίποτα δεν δουλεύει σωστά για να δουλεύει και αυτό. Άλλη του δικαστηρίου, την αίθουσα, τι να πω. Τι να κάνω, έχω συνηθίσει πια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ελλείψη κονδυλίων δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής στο κτίριο. Η προσπάθεια δικηγόρων, δικαστών και εισαγγελέων που βάζουν χρήματα από την τσέπη τους και χρηματοδοτούν οποιαδήποτε απαραίτητη επισκευή δεν αρκεί. Ο Δικηγορικός Σύλλογος όλα τα τελευταία χρόνια, δεκαετία και πλέον δηλαδή, έχει συμβάλει και συμπαρασταθεί ξεπερνώντας και τα μέτρα των δυνάμεών του σε πάσης φύσεως δαπάνες. Θα σας πω δηλαδή ότι μόνιμα πληρώνει καθαρίστρια για τις τουαλέτες. Ότι έχει αντικαταστήσει λαμπτήρες, καθίσματα. Είναι σε άθλια κατάσταση, αυτό είναι σίγουρο. Προσπαθούμε όλοι εδώ με τους συναδέλφους να το κρατήσουμε καθαρό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θέλει βελτίωση, οπωσδήποτε θέλει βελτίωση. Παλιές δικογραφίες και αντικείμενα που δεν μπορούν να απομακρυνθούν εάν δεν ακολουθηθεί η χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία της έγκρισης της καταστροφής τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο. Μέχρι τότε πρέπει να εξευρεθούν βοηθητικοί χώροι για να έχουμε καλύτερη λειτουργία των δικαστηρίων. Αναμφισβήτητα, καλύτερη λύση αποτελεί η μετεστέγασή του στο νέο δικαστικό μέγαρο. Όμως, μέχρι να ανεγερθεί, δεν θα πρέπει να εξασφαλιστούν κονδύλια τουλάχιστον για τα βασικά στο υπάρχον δικαστικό μέγαρο.